έχει προκαλέσει πρόταση της εισαγγελέως στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητεί την αθώωση του βασικού κατηγορουμένου για το βιασμό σε βάρος του κοριτσιού λόγω αμφιβολιών και τη μετατροπή της μαστροπίας σε διευκόλυνση ενηλίκου να εκδίδεται. Για μας δεν είναι αποδεκτή η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως. Θα προσπαθήσουμε, έχουμε επιχειρήματα, ειδικά όσο αφορά την απόρριψη του βιασμού. Όσον αφορά τη μαστροπία, θα σας πω το εξής. Άκουσον. Υπάρχει μήνυμα του βασικού κατηγορούμενου που λέει στην ανήλικη: φέρε μου τα μισά χρήματα. Και βγήκε η εισαγγελέας και ξέρετε τι είπε πάνω σε αυτό. Ήτανε, λέει, ένα αστείο που της είπε. Αστείο. Χθες βράδυ, μια ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε πορεία πέταξαν αντικείμενα σε δημιουργία των ΜΑΤ και έσπασαν την τζαμαρία σε σουβλατζίτικο που βρίσκεται δίπλα στο κατάστημα του βασικού κατηγορουμένου στα Σεπόλια, στο οποίο έγραψαν συνθήματα τα οποία αναφέρουν το όνομα του 55χρονου. Που όμως είμαστε αναγκασμένοι να μην δείξουμε λόγω της νομοθεσίας που διέπει τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση συνηγόρου κατηγορουμένων στο Όπεν, που υποστήριξε ότι ένα 12χρονο παιδί έχει επιλέξει συγκεκριμένη στάση ζωής. Δυστυχώς ότι αυτό το κορίτσι είχε επιλέξει δυστυχώς για να επιβιώσει μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Δεν το ξέρετε το κορίτσι. Ένα λεπτό να σας κάνω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο, το οποίο θα είναι και εκείνο που θα έχει την τελική κρίση, υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, η ποινή που θα επιβληθεί στον 55χρονο δεν θα είναι πάνω από 20 χρόνια. Σε αντίθεση με το βιασμό που επισύρει ισόβια κάθερξη. Εάν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση, η διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου είναι από 10 έως 15 έτη. Και φυσικά, εάν καταδικαστεί και για τα άλλα δικήματα τα οποία έχει ζητηθεί ενοχή, επιβάλλονται άλλες σειραίουσες ποινές από 5 έως 15 έτη. Και θα επιβληθεί η τελική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι άνω των 20 ετών. Σε περίπτωση καταδίκης για βιασμό ανήλικης, η πρόβλεψη του νομοθέτη είναι η ισόβια κάθερξη. Φυσικά ανεφελαφρυντικών περιστάσεων. Για τη μητέρα του παιδιού, η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεώρησε ότι εκείνη ήταν το πρωταγωνιστικό πρόσωπο της φρίκης που ζούσε η ανήλικη. Πως την εξωθούσε στην πορνεία ασκώντας τις αφόρητες πιέσεις και ζητεί να καταδικαστεί για διακεκριμένη μαστροπία. Η πρόταση της εισαγγελέως είναι προκλητική. Δεν αντέχει της λογικής. Έρχεται τώρα μια πρόταση από το πουθενά και απορρίπτει λοιπόν όλους τους ειδικούς, παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, που ήρθαν και εξετάστηκαν στο ότι το παιδί λέει την αλήθεια σε όλα, και για τη μητέρα και για τον βιασμό. Αύριο θα αρχίσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων την ώρα που μετρά ο χρόνος αντίστροφα για την αποφυλάκηση των βασικών κατηγορουμένων, καθώς λύγει το 18μηνο της προφυλάκησής τους.